Καλησπέρα σας, καλοί φίλοι τηλεθεατές. Καλώς ορίσατε για ακόμα μια φορά στην εκπομπή μας, Faces, πρόσωπα. Και απόψε θα έχουμε τουλάχιστον τρία καινούργια πρόσωπα εδώ ή ίσως ένα γνωστό σας πρόσωπο και δύο άγνωστα. Πάμε να γνωρίσουμε και να ξαναδούμε την Αναστασία Ρεβή, η οποία είναι μια θαυμάσια σκηνοθέτης και ηθοποιός και μια πολύ καλή μου φίλη. Καλησπέρα. Καλησπέρα Βασίλη μου, τι κάνεις? Χαίρομαι που είσαι και πάλι εδώ μαζί μας στην εκπομπή Faces. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Beautiful face. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ για την πρόσκληση και για τη χαρά να μοιραστούμε μαζί την καινούργια εμπειρία της Λυσιστράτης. Πολύ καλά τα έπες, γιατί θα ήθελα, αγωνιούσα να μοιραστώ μαζί σου και με τους συνεργάτες σου αυτή την εμπειρία της Λυσιστράτης, κάτι το οποίο το έζησα και εγώ στο παρελθόν και θέλω έτσι να ξαναζήσω και να θυμηθώ εκείνες τις παλιές στιγμές. Καταρχήν, ξέρεις ότι η Λυσιστράτη είναι μια απίστευτη κωμωδία. Δηλαδή, νομίζω ότι όσοι έχουμε το πολύ μεγάλο προνόμιο ως καλλιτέχνες να βουτήξουμε στα νερά της Λυσιστράτης, παίρναμε καλά, γιατί έχει καταρχήν πάρα πολύ πλάκα. Δηλαδή, ναι, από μόνο του όλο το θέμα του περίφημου sex strike, είναι από μόνο του. Νομίζω ότι οι πιο καλές στιγμές είναι οι στιγμές της δημιουργίας, της πρόβας. Πάντα. Ναι. Οι πλάκες που γίνονται στην πρόβα, τα αστεία μεταξύ των ηθοποιών, μαζί μου. Υπάρχει, τουλάχιστον τώρα σε αυτή τη δουλειά, υπάρχει μια εξαιρετική ατμόσφαιρα. Έχω καταπληκτικά παιδιά. Ένα μεγάλο cast. Δηλαδή, μεγάλο. Πόσο είναι το 14 cast? 14 άτομα. Με live μουσική κλπ. Έτσι, είναι όλοι άντρες ή και γυναίκες? Όπως ξέρεις και εσύ, είναι όλη αυτή η ιστορία ανδρών και γυναικών. Όλη αυτή η αιώνια γοητευτική, αν θέλεις, διαμάχη. Ανάμεσα στα δύο φύλλα, απλά αυτή τη φορά είναι και σε ένα άλλο λιγάκι πιο σουρεαλιστικό επίπεδο, λίγο πιο κωμικό επίπεδο, αλλά πάνω απ' όλα βαθιά πολιτικό. Γιατί ξέρεις τώρα, Λυσιστράτη. Ο λόγος που ρώτησα είναι γιατί τόλμησαν πολύ και όπως και το θεατρικό συγκρότημα του ΘΟΚ στο παρελθόν είχε κάνει μόνο με άντρες. Και ήταν τεράστια επιτυχία, ναι. Ναι. Πάρα. Βέβαια. Το είχαν κάνει μόνο με άντρες. Βέβαια. Αλλά εσύ όμως. Εγώ είμαι λίγο παραδοσιακή. Ναι. Μ' αρέσουν να έχω και τα δύο φίλια εκεί να γίνεται παιχνίδι. Λοιπόν, πες μου. Το κάνεις σε στυλ musical. Ναι. Πώς τόλμησες λοιπόν και το κάνεις? Να το κάνω musical. Πώς τόλμησα? Ξέρω, εγώ τολμάω πολλά πράγματα στη ζωή. Νομίζω ότι ενδείκνεται το θέμα πάρα πολύ. Νομίζω ότι έχει από μόνο του πάρα πολλά στοιχεία τα οποία δίνουν έμπνευση και τροφή για να γίνουν τραγούδι, για να γίνουν τραγούδι, να γίνουν τα στοιχεία αυτά να γίνουν χορός, να μελοποιηθούν, να γίνουν οι διάλογοι, αν θέλεις, σχεδόν με το ύφος του musical. Το ότι υπάρχουν τραγούδια στο original, υπάρχουν, ας πούμε. Αλλά, τα χωρικά. Ναι, τα χωρικά. Τα χωρικά. Εντάξει, αλλά τώρα εσύ το έχεις κάνει σε στυλ musical γενικά όλο το κομμάτι. Δηλαδή. Ναι. Και το έχω φέρει στο σήμερα. Είναι. Είμαστε στο Λονδίνο το 2013. Μοντέρνα ενδυμασία. Είναι είναι σύγχρονα κοστούμια. Ναι. Αλλά όπως ας πούμε σύμφωνα με το original κείμενο του Αριστοφάνη, οι γυναίκες αποφασίζουν να ενωθούν για να σταματήσουν τον πόλεμο, αυτή τη φορά οι γυναίκες αποφασίζουν να ενωθούν για να βάλουν ένα stop στο φαινόμενο της φοβερής ευρωπαϊκής κρίσης. Ναι. Είμαι περίεργος να δω. Έχεις αλλάξει κάπως το κείμενο, έχεις κάνει διασκευή. Έχεις κάνει διασκευή. Ναι. Ο μη φανταστείς πολύ μεγάλα πράγματα, γιατί ο φοβερός παππούς Αριστοφάνης τα έχει γράψει πολύ καλύτερα από εμάς. Οπότε δεν έχω κάνει παρεμβάσεις που. Που να αλλάζουν την ροή του κειμένου. Όχι. Απλά τοπονύμια και αστεία της εποχής. Τα μετέφερε στα σήμερα στο και φαντάζομαι έχει χρησιμοποιήσει και ονόματα έτσι, της σημερινής εποχής. Όχι. Όλα κρατιούνται όπως είναι στο αρχαίο κείμενο. Έτσι. Δηλαδή, όλα. Πολύ ωραία. Οι γυναίκες που μαζεύονται, όπως και στο αρχαίο κείμενο ήταν από τη Σπάρτη, από την Κόρινθο, ακολουθώντας την ιδέα του πόλης κράτη που υπήρχε στην αρχαία Ελλάδα, αυτή τη φορά είναι γυναίκες από διαφορετικές χώρες. Mm-hmm. Οπότε έχουμε αντίστοιχα γυναίκες αντιπροσώπους των κρατών της Ευρώπης. Ναι, ναι, ναι. Και αντίστοιχα και με τους άντρες. Και παίζουμε πάρα πολύ με τα μοντέλα. Δηλαδή, οι τέσσερις βασικοί χαρακτήρες, οι γυναίκες, δηλαδή η Λυσιστράτη, η Κλεονίκη, η Μυρίνη, είναι κοπέλες που δουλεύουν στις λαϊκές αγορές, στη λαϊκή αγορά. Μάλιστα. Και αποφασίζουν να ενωθούν με τις γυναίκες που δουλεύουν στις τράπεζες
και που διακινούν τα χρήματα, ναι, τις υψηλά ιστάμενες, και όλες μαζί να ενωθούν ενάντια σε αυτό που λέμε, θα το πω στα αγγλικά, στο misuse of money. Okay. Να ενωθούν και να αντιπροτείνουν, ναι, μέσα από αυτόν τον πολύ εφάνταστο τρόπο την σεξουαλική απεργία. Με τον λαθασμένο τρόπο δηλαδή χρησιμοποίηση των λεφτών. Ακριβώς, ναι, ακριβώς. Τα χρήματα και της κλεψιάς και λεφτά. Μπράβο. Οπότε, ναι, ίσως τελικά απεργία από το σεξ ως μασός, ή, ναι, ναι, ξέρω, ναι, τι λες. Είναι το κύριο, είναι το κύριο σημείο αυτό. Αυτό είναι σε αυτό το σημείο, ναι, 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 ναι. Και βέβαια το γεγονός ότι σύμφωνα με το αρχαίο κείμενο καταλαμβάνουν τον Παρθενώνα, την Ακρόπολη, γιατί εκεί ήταν τα χρήματα. Τώρα θα καταλάβουν την τράπεζα, φαντάζομαι. Α, ναι, μπράβο. Απλά τη λένε Ακρόπολης Bank. Ναι, ναι, Ακρόπολης Bank, why not. Λοιπόν, πες μου, οι συνεργάτες σου όσον αφορά τη μουσική και τα υπόλοιπα. Συνεργάζομαι για τρίτη φορά με ένα εξαιρετικό, εξαιρετικό μουσικό σχήμα, τους Δαιμόνια Νύμφη, που είναι αρχαιοελληνικό το όνομά τους και σημαίνει θεϊκή νύμφη. Κάνουν εξαιρετική μουσική χρησιμοποιώντας αρχαιοελληνικά παραδοσιακά όργανα, αλλά ταυτόχρονα έχουν τη μοναδική ικανότητα να φτιάχνουν πολύ σύγχρονους ήχους και πολύ... μας ταξιδεύουν μέσα, ναι, από τις μουσικές. Έχεις ζωντανή ορχήστρα. Ναι, ναι. Μπράβο, αυτό είναι, ναι, πολύ σημαντικό. Ναι, ναι, ναι. Επομένως όλα είναι ζωντανά, δεν υπάρχουν, ναι, ηχογραφήσεις και όλα αυτά. Όχι, όχι, ναι, καθόλου. Και τα παιδιά από το cast είναι international, ναι, είναι, ναι, από όλα τα μέρη. Έχεις και Έλληνες ηθοποιούς, λαντίτες και... Καταρχήν, εγώ, ναι, πάντα στο Theater Lab όλα αυτά τα χρόνια δίνω προτεραιότητα στους Έλληνες, και να μην θεωρηθεί αυτό προς Θεού κάπως, όχι με την έννοια την στενή, τη σοβινιστική, αλλά σαφώς οι Έλληνες καλλιτέχνες που θα θελήσουν να γνωρίσουν εμένα ή τη δουλειά μου. Ναι, και εκτός τούτου ενσαρκώνοντας ένα ρόλο που είναι βασισμένος πάνω σε ένα θεατρικό έργο ελληνικό, έστω και στα αγγλικά, ένας Ελλαδίτης θα το κάνει πιο σωστά παρά ένα ξένο, ας πούμε. Ακριβώς. Ναι. Και ξέρεις, κουβαλάμε και μέσα στο γενετικό μας υλικό την ταυτότητά μας. Ναι, δηλαδή, ναι, ναι, οι Έλληνες ηθοποιοί μου, η συνεργάτηδά μου, η σκηνογράφος είναι Ελληνίδα, ο φωτιστής είναι Έλληνας, η μουσική είναι Έλληνες. Που ξέρουμε επακριβώς τι σημαίνει Αριστοφάνης. Ναι, οπωσδήποτε. Χωρίς να πρέπει να το εξηγήσουμε. Αυτή είναι μια άλλη διαδικασία που κάνω με τους Βρετανούς και με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους καλλιτέχνες. Πες μας λίγο για τους Λαδίδες που συμμετέχουν, τα ονόματά τους. Α, και... είναι τα καταπληκτικά τα παιδιά, θα σας πω έναν έναν. Είναι ο Σπύρος ο Γιασαφάκης και η Εύη Στεργίου, που είναι η μουσική μου από το συγκρότημα Δαιμονία Νύμφη. Είναι η Μάιρα Ιβαζέου, που είναι η τρίτη-τέταρτη δουλειά μου μαζί της, σκηνογράφος υπέροχη. Είναι ο Γιάννης ο Κατσαρής, στα φώτα, που είναι και φωτογράφος. Και μέσα στην ομάδα των performers έχω δύο υπέροχους νέους και άλλη μια Ελληνίδα. Έχω τον Νίκο τον Μπουρσανίδη, γνωστότατος από τη συνεργασία του με τον Θόδωρο Αγγελόπουλο και από πάρα πολλές εμφανίσεις που έχει κάνει στην αθηναϊκή θεατρική σκηνή. Και τον εξαιρετικό και πολύ αγαπημένο Κωνσταντίνο Καβακιώτη, που θα έλεγα ότι είναι η τρίτη φορά που συνεργάζομαι μαζί του, αλλά που μπορώ να πω με σιγουριά ότι η Ελλάδα ακόμη δεν τον έχει ανακαλύψει. Και όταν τον ανακαλύψει θα είναι πια πολύ μεγάλο στάρ ήδη εδώ στο Λονδίνο. Επίσης μαζί μας είναι η Δήμητρα Ιτζανιδάκη. Είναι η δεύτερη φορά που συνεργάζομαι μαζί της. Και όλα τα υπόλοιπα παιδιά είναι από διαφορετικά μέρη της. Ναι. Θα έχουμε την ευκαιρία λίγο αργότερα να έχουμε τους δύο συνεργάτες σου, τον Νίκο και τον Κωνσταντίνο, εδώ να μας μιλήσουν. Θέλω να μιλήσουμε λίγο τώρα για τις παραστάσεις. Πώς πάνε οι πρόβες καταρχήν? Πάνε πάρα πολύ ωραία. Καταρχήν, όπως σου είπα, έχει πάρα πολύ πλάκα. Δηλαδή, μερικές φορές σήμερα, ας πούμε, δουλεύαμε, δεν μπορούσαμε να τελειώσουμε τη σκηνή γιατί γελάγαμε πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ ωραία η ατμόσφαιρα. Πάρα πολύ ζεστή, πολύ γρήγορη, πολύ έξυπνες ατάκες. Πάρα πολύ ωραία. Riverside Studios. Riverside Studios. Έχει γίνει πια το σπίτι μας, θα έλεγα, στο Theater Lab. Γιατί εκεί κάναμε και την Αντιγόνη και κάναμε και την Ορέστια πέρσι. Είναι χωρητικότητος πόσο? 120 άτομα. 120. Και πότε αρχίζουν οι παραστάσεις? 6 Μαρτίου και τελειώνουν 23 Μαρτίου. Παίζουμε κάθε βράδυ εκτός Κυριακής στις 7:45.
Το βράδυ, όλες τις παραστάσεις. Ναι, στις 7 και 40. Πολύ ωραία. Και αυτό είναι το, είναι το μικρό αυτό flyer, leaflet, το flyer. Ναι. Μπορούμε να το δούμε λιγάκι, Γιώργο, αυτό, έτσι για να πάρουν μια ιδέα οι θεατές μας, γιατί μιλάμε τώρα εδώ πέρα, πριν προχωρήσουμε παρακάτω. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, λοιπόν, το γεγονός ότι η Αναστασία Ρεβή συνεχίζει έτσι δυναμικά και το σημαντικότερο, Αναστασία μου, είναι αυτό που είπες και εσύ, ότι είναι μια πλατφόρμα και μπορώ να πω μια ευκαιρία στους Ελλαδίτες και Κύπριους ηθοποιούς που βρίσκονται στην Αγγλία να συνεργάζονται μαζί σου, και πάντα έχεις συνεργάτες, και νομίζω είναι ο μόνος τρόπος για να μπουν σε αυτή τη διαδικασία οι ηθοποιοί. Δεν είναι δυνατόν να μπορέσουν να γίνουν, δηλαδή, family όσον αφορά το casting με τους Άγγλους. Mm-hmm. Γιατί οι casting directors και η άλλη παραγωγή προτιμούν τους Άγγλους πιο πολύ, το ναι. ξέρουμε αυτό. Ναι. Επομένως, είναι μία πλατφόρμα στους καλλιτέχνες αυτούς, mm-hmm. και είμαι σίγουρος ότι τα σχέδιά σου είναι να συνεχίσεις αυτή την... Και με μεγάλη χαρά και με μεγάλη περηφάνεια, mm-hmm. ας μου επιτραπεί η έκφραση, αλλά είμαι πάρα πολύ περήφανη που κάνω ελληνικό θέατρο, πάντα μεταφρασμένο στα αγγλικά, mm-hmm. πάντα μέσα στα αγγλικά venues και πάντα με αγγλικό και διεθνές cast. Γιατί εδώ και πολλά χρόνια κατάλαβα ότι ο τρόπος για να προωθήσουμε τη χώρα μας είναι σίγουρα ο πολιτισμός που έχουμε να δείξουμε, αλλά όχι μόνο να τον ανακυκλώνουμε και να τον αναπαράγουμε μεταξύ μας. Να τον δείξουμε, να τον προσφέρουμε στη και μεγάλη, ναι, ναι, ναι. λονδρέζικη σκηνή. Αυτό είναι, μάλιστα. Αυτό ήταν από τα πράγματα που κατάλαβα από πολύ μικρή. Mm-hmm. Με το που ήρθα δηλαδή εδώ στο Λονδίνο, με ενδιέφερε να επικοινωνήσω στη μεγάλη... Πώς να το πω τώρα, στο μεγάλο πλήθος. Ναι, το κοινό το... Στο λονδρέζικο κοινό. Το λονδρέζικο, το αγγλικό, και ναι. όχι μόνο αυτό. Και αν μπορούσα, ναι. θα μου ήταν πολύ πιο άνετο να δουλεύω στη γλώσσα μου, mm-hmm. και να κάνω θέατρο στα ελληνικά, σαφώς. Ναι, ναι. Αλλά κατάλαβα ότι αυτό είναι διαρκή μένει λίγο. Εδώ, μένει στο εδώ, σπίτι μας. Μένει στο σπίτι μας. Προς τα έξω, ναι. Και έλεγα ότι σαν Έλληνες του εξωτερικού, νομίζω ότι έχουμε ευθύνη ναι. για το τι φέρουμε, mm-hmm. τι συμβολίζουμε, τι περνάμε Μάλιστα. προς τα έξω. Οπότε, ναι. Επειδή εγώ πιστεύω σε αυτά που λες και είμαι υποστηριχτής όλων των ιδεών σου, πάντοτε ο Βασίλης Παναγής, σαν individual, θα είναι εδώ να μαζί καλά, σου σε όλα τα... Δηλαδή τα πιθανά παρατήρια, πόρτες που υπάρχουν για να περνάς όλα αυτά τα μηνύματα. Το ξέρεις πάρα πολύ καλά αυτό. Να σε καλά, το ξέρω και το κάνεις. Με μια προϋπόθεση, να έχω 2 complimentary tickets εννοείται, για να φτώ στη Λυσιστράτη με ένα καλό μου φίλο, να σας απολαύσουμε. Λοιπόν, πώς μπορεί κανείς να κλείσει θέσεις εκεί, πρέπει να... Το τηλέφωνο ναι. του θεάτρου mm-hmm. είναι 020-82-37-11-11. Πολύ καλά το πες. Και σαφώς μέσω του ίντερνετ, website. Το website του Riverside, ναι. www.riversidestudios.co.uk. Εάν θέλει κάποιος ενδιαφερόμενος να σε πλησιάσει για μελλοντική συνεργασία, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί τηλεθεατές που μας βλέπουν τώρα αυτή την ώρα και είμαι και εγώ ηθοποιός, είμαι και θέλω Βεβαίως. Να... Πού μπορούν να αποταθούν λοιπόν. Μπορούν να μπουν στο website του Theatre Lab Company, www.theatrelab.co.uk, και σαφώς μπορούν μέσα από το website να βρουν το προσωπικό μου email, mm-hmm. το anastasia@theatrelab.co.uk, και να μου γράψουν, και φυσικά θα έρθω σε επαφή και θα επικοινωνήσω για ό,τι τυχόν υπάρχει διαθέσιμο για δουλειά και για συνεργασία. Μάλιστα. Εάν οι τηλεθεατές που ακούνε τώρα, είναι μια ερώτηση διαφορετική από τις άλλες, mm-hmm. πες ότι δεν έχουν πρόβλημα οικονομικό και δεν τους απασχολεί η οικονομική κρίση. Υπάρχει κανένας τέτοιος? Υπάρχουν. Αλλά όμως θέλουν, ποιος είναι ο άλλος λόγος, ο κύριος λόγος που πρέπει να έρθουν να δουν την παράσταση? Καταρχήν, είναι μια βραδιά στην οποία υπόσχομαι ότι οι θεατές θα περάσουν
πάρα πολύ όμορφα, θα γελάσουν αβίαστα και με την ψυχή τους, mm-hmm. θα νιώσουν πάρα πολύ καλά που είναι Έλληνες και θα δουν ότι η ζωή ίσως έχει πολύ περισσότερο ενδιαφέρον από τον ανταγωνιστικό τρόπο του να βγάλουμε περισσότερα χρήματα και να πάρουμε περισσότερα αυτοκίνητα Μάλιστα. και να έχουμε περισσότερα λεφτά. Όχι, η ζωή έχει πιο ενδιαφέρον με τα μικρά απλά πράγματα. Μάλιστα. Απλώς να χαιρόμαστε την κάθε στιγμή. Αυτό μας λέει η Λύση Στράτη. Ναι, να διασκεδάζουμε δηλαδή. Έτσι, να διασκεδάζουμε. Λοιπόν, να χαιρόμαστε να χαιρόμαστε τις στιγμές. Αναστασία μου, είμαι πολύ ευτυχής που σε ξέρω, που σε γνωρίζω. Να σε και καλά, πάρα πολύ ευτυχής και πάλι που ήσουν σήμερα μαζί μου σε αυτή την ευχάριστη συνομιλία στην εκπομπή Faces. Mm-hmm. Και θέλω να συμφιθώ και πάλι να έχεις μια μεγάλη επιτυχία με τη Λύση Στράτη και στα μελλοντικά σου σχέδια πάντα έτσι μεγάλες επιτυχίες. Να είσαι καλά. Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ που με κάλεσες. Είναι πάντα πολύ μεγάλη μου χαρά να τα λέμε από τα πολύ παλιά χρόνια. Ναι. Δεν μην πούμε τώρα χρονολογίες. δεν θα έχει 3-4 χρόνια. Α, να μπράβο. από τα πολύ παλιά χρόνια λοιπόν. Ναι, ναι, ναι. Στις αρχές δεκαετίας του 2000. Κάπου εκεί. Στις αρχές του 2000. Ναι. Δεν είναι και τόσο παλιά. Όχι, το παράκανα αυτό. Ένα παιδάκι είμαστε. λοιπόν. Πάντα είσαι τόσο υπέροχος στο να μας προσκαλείς, ναι. να μαθαίνεις ποιες είναι οι δουλειές. Ακριβώς. Και να στέκεσαι με τον πιο ευγενικό και δοτικό τρόπο δίπλα μας. Να είσαι καλά και σε ευχαριστώ. Και εγώ σε ευχαριστώ γιατί εγώ το κάνω, γιατί αγαπώ αυτά που κάνεις. Και που κάνω. Είναι τα ίδια πράγματα, τα αγαπώ και θέλω να τα προωθώ και είναι οι πόρτες ανοιχτές πάντα για σένα, το ξέρεις πολύ καλά. Ναι. Λοιπόν, θα σε αφήσω κάπου εδώ, να ναι, σε καληνυχτήσω, να σε ευχαριστήσω και θα κάνουμε ένα κλικ, Γιώργο, και θα καλέσουμε λοιπόν τα δύο παιδιά εδώ τώρα για να μιλήσουμε μαζί τους. Νίκος Πουρσανίδης, Κωνσταντίνος Καβακιώτης. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Να επίσης και πάλι καλοί φίλοι τηλεθεατές και θα συνεχίσουμε με δύο καλούς φίλους που βρίσκονται εδώ απόψε μαζί μας για να μας δώσουν και αυτοί την συμβολή τους και να μας δώσουν λεπτομέρειες για την συμμετοχή τους σε αυτή την παράσταση. Μιλάμε για τη Λύση Στράτη, η οποία Λύση Στράτη γίνεται με τη σκηνοθεσία της Αναστασίας Ρεβή, όπως το έχουμε προαναφέρει. Θα ήθελα λοιπόν να σας τους παρουσιάσω. Είναι ο Νίκος Πουρσανίδης, έτσι, το είπα καλά. Ακριβώς, ακριβώς. Πουρσανίδης, ο Νίκος ο Πουρσανίδης και ο Κωνσταντίνος Καβακιώτης. Πάρα πολύ καλά, έτσι. Χαίρετε. Λοιπόν, παιδιά, επειδή εμείς δεν σας γνωρίζουμε και πολύ καλά, είπα είμαστε φίλοι γιατί γίναμε φίλοι ορέντι. Βέβαια. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω πριν προχωρήσουμε παρακάτω για τη συμμετοχή σε αυτή την παράσταση, να σας ρωτήσω έτσι να μάθουμε λίγα πιο πολλά για σας. Και να αρχίσω με τον Νίκο. Νίκο, εσύ είσαι από την Αθήνα, έτσι. Ναι. Έχεις έρθει εδώ πριν 2 χρόνια. Πριν 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στην Ελλάδα σαν ηθοποιός. Από αρκετά μικρός είχα κάνει μια ταινία με τον Βασίλη Βαφέα, αν το ξέρετε το σκηνοθέτη. Mm. Μαζί με τον Κώστα Βουτσά είχα τη χαρά να δουλέψω μαζί του από πολύ μικρός, από 16 χρονών. Μετά μπήκα στη σχολή του Εθνικού, mm-hmm. Έπαιξα στην ταινία του Θόδωρου Αγγελόπουλου, το Λιβάδι που δακρύζει και από εκεί και έπειτα έκανα περισσότερο θέατρο, σινεμά και τηλεόραση. Μάλιστα. Με τα τελευταία ήμουνα στο Γιούγκερμαν, στον Αντένα mm-hmm. και στην Πολυκατοικία στο Μέγκα. Πώς προέκυψε αυτή η συνεργασία σου με τον Βουτσά σε αυτή την ταινία από 16 ετών? Είχα κάνει έχω 2 αδέρφια. Ο ένας μου αδερφός είναι ποδοσφαιριστής και ο άλλος ηθοποιός. Και ναι. σε μια ταινία, όταν ήμουν 14, έκανα τη μικρή ηλικία του αδερφού μου. Α. Και από εκεί με είδε ο Αφέας. Κάνανε ταινία τη ζωή του αδερφού σου, δηλαδή. Και... Όχι, όχι. Έπαιζε ο αδερφός μου τον ήρωα. Α, μάλιστα. Και επειδή μοιάζουμε πολύ και έχουμε μεγάλη διαφορά. Έκανε τον αδερφό του αδερφού σου. Έκανα τη μικρή ηλικία του αδερφού μου. Α, τη μικρή ηλικία. Είναι μπερδεμένο, αλλά... Εντάξει, το πήρα το μήνυμα. Λοιπόν, τώρα εδώ φυσικά βρέθηκες εδώ, είμαι σίγουρος, όπως πάρα πολλοί Ελλαδίτες, λόγω οικονομικής κρίσης, έτσι, σε εξαπέστειλη Ελλάδα και σένα. Η αλήθεια είναι ότι όχι.
Όχι. Να και ένας λοιπόν που δεν είναι θύμα της οικονομικής κρίσης. Όχι. Δόξα τω Θεώ, δούλευα αρκετά στην Ελλάδα. Δηλαδή η τελευταία μου δουλειά ήταν στην πολυκατοικία, όπως είπα, στο Μέγκα και δούλευα με τον Γρηγόρη τον Βαλτινό στο θέατρο για 2 χρόνια. Ναι. Οπότε ήρθα λόγω και της συγκυρίας, αλλά ήρθα κυρίως γιατί είναι κάτι που ήθελα να το κάνω από πολύ μικρός. Να δοκιμάσεις κάτι καινούργιο. Να δοκιμάσω και την τύχη μου στο εξωτερικό. Ναι. Ναι. Και να ανέβει και να δοθεί ευκαιρία στον εαυτό σου να γνωρίσει και άλλα πράγματα σε ένα κόσμο διαφορετικό. Καινούργιο κόσμο, ακριβώς αυτό όπως το λέτε. Να δοκιμαστώ, να δοκιμάσω τον εαυτό μου, να δω πόσο αντέχω, πού μπορώ να φτάσω. Ναι. Πώς πήγανε λοιπόν τα πράγματα εδώ, πώς. Εδώ. Άρχισα από πολύ νωρίς να είμαι σε παραστάσεις στο θέατρο τέχνης, που νομίζω ότι το ξέρετε αρκετά καλά, που έχει χρόνια. Ναι, οπωσδήποτε. Συνεργάστηκα και εγώ αρκετά με το θέατρο τέχνης. Είμαι σίγουρος. Για 10 χρόνια τουλάχιστον. Όλοι έχουμε περάσει από εκεί. Μπορεί να δεις και υπογραφίες εκεί και ξέρω εγώ. Βεβαίως. Ναι. Και έχουμε βοηθηθεί και από εκεί και έχουμε δώσει κι εμείς. Τι κάνετε προς το παρόν εκεί. Εκεί είχα κάνει Έμονα στην Αντιγόνη και το Κλή στις Φίνισσες. Μάλιστα. Και από πολύ νωρίς βέβαια είχα ακούσει ότι η Αναστασία Ιρεβή είναι ο άνθρωπος που πρέπει να γνωρίσεις εδώ και να συνεργαστείς μαζί της. Ναι. Γιατί είναι νομίζω η σκηνοθέτης καλλιτέχνης που όλοι οι Έλληνες που ερχόμαστε στο Λονδίνο θέλουμε να συνεργαστούμε μαζί της. Ναι. Είναι η πόρτα κλειδωμένη που νομίζω ανοίγει στους Έλληνες καλλιτέχνες. Ναι. Δεν είναι καν κλειδωμένη. Ναι, είναι καν κλειδωμένη. Ναι. Είναι μισάνυχτη. Λοιπόν, Λυσιστράτη. Λυσιστράτη. Εντάξει, θα μιλήσουμε λίγο πιο ύστερα για το ρόλο σου στη Λυσιστράτη. Mm-hmm. Αφού ρωτήσω και τον Κωνσταντίνο να μου πει λίγα λόγια για τον εαυτό του. Λίγα λόγια για μένα. Λοιπόν, εγώ ήρθα πριν 5 χρόνια στο Λονδίνο. Η καταγωγή μου είναι από το Κιλικής. Mm-hmm. Σπούδασα στη Θεσσαλονίκη και μετά πήρα την απόφαση να έρθω σε αυτή τη μεγάλη πόλη. Η πιο σημαντική μου συνεργασία μέχρι στιγμής είναι με τον Νίκο τον Πουρσανίδη. Δεν έχω παίξει με κάποιο διάσημο κτλ. Είναι πιο διάσημος που έχω παίξει. Πιο διάσημος είναι. Που συνεργαζόμαστε. θα δούμε πώς θα πάει στην παράσταση. Σπούδασα στο Central School of Speech and Drama. Ήμουν τυχερός, πήρα κάποιες υποτροφίες, πήγα στην Αμερική, στη Ρωσία. Και μπορώ να πω ότι μας δόθηκε ευκαιρία, επειδή βρισκόμαστε στο Λονδίνο, να διευρύνουμε τους θεατρικούς ορίζοντές μας. Και κάποια στιγμή βρέθηκα στον δρόμο της Αναστασίας και εγώ. Και ήταν μια πολύ όμορφη γνωριμία, γιατί όπως είπα και πριν η πόρτα της Αναστασίας είναι μισάνοιχτη. Και αν θες μπορείς να την ανοίξεις και θα ανοίξεις την αγκαλιά της να σε δεχτεί. Ιδίως στους Έλληνες πιστεύω ότι μας έχει φερθεί με τον καλύτερο τρόπο. Είναι η τρίτη δουλειά μου μαζί της. Και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Και είμαι πολύ χαρούμενος που γνωρίζω και τον Νίκο σε αυτή την παράσταση. Έχουμε και μια άλλη Ελληνίδα. Φυσικά δεν είμαστε μόνο Έλληνες. Είναι το μεγαλύτερος αριθμός του cast είναι ξένοι. Και θα είμαστε στο Riverside Studios από τις 6 Μαρτίου. Το οποίο βρίσκεται στο Hammersmith. Και φυσικά σας περιμένουμε όλους εκεί. Να έρθετε να μας απολαύσετε. Ωραία. Φυσικά και τους δύο θέλω να ρωτήσω τώρα. Διαμορφώθηκαν οι χαρακτήρες και θα γίνει μάλλον σε στυλ musical, έτσι. Επομένως, πώς βλέπετε αυτή την εξέλιξη, αυτή την διαφορά να γίνει σε musical, ας πούμε. Πώς την βλέπεις εσύ, Νίκο? Για μένα το σημαντικό και πέρα από το musical είναι ότι αυτό το έργο έχει να μιλήσει ακόμα και σήμερα. Για τα σημερινά πράγματα, τόσο διαχρονικό. Για τους χαρακτήρες και ίσως για όλο το concept είναι καλύτερο να μιλήσει η Αναστασία που... Γιατί μερικές φορές οι ηθοποιοί ίσως είναι καλό να μην ξέρουν και πολλά πράγματα ή να μην κάνουν πολλές ερωτήσεις και να ακολουθούν ένα όραμα. Γιατί έτσι κι αλλιώς θα βάλουν το δικό τους, δηλαδή τη δική τους τέχνη, τη δική τους προσωπικότητα σε αυτό. Ποιο ρόλο παίζεις εσύ? Γι' αυτό δεν έδωσα σαφή να απάντηση. Να σου κάτι άλλο, λοιπόν. Τραγουδάς κιόλας, χορεύεις. Τραγουδάω. Μπράβο. Τραγουδάμε, χορεύουμε. Ναι. Και εσύ το ίδιο. Και εγώ το ίδιο, Και εγώ το ίδιο. Αυτό που ήθελα να πω, να συνεχίσω και σε αυτό που έλεγε και ο Κώστας, ότι είναι πολύ σημαντικό που δουλεύουμε με ένα international θίασο. Και αυτό το κάνει ακόμα πιο σημερινό αυτό το έργο. Και το πόσο μιλάει σε όλους μας και το πόσο βλέπουμε ότι άλλα πράγματα λέει σε εμάς, άλλα πράγματα λέει στους Γερμανούς, άλλα στους Άγγλους,
αλλά και απ' την άλλη είναι πολύ σπουδαίο το ότι η σκηνοθέτης είναι Ελληνίδα και το ότι είμαστε Έλληνες, δηλαδή αυτό δεν θα το ξεχάσω πολύ και ο Κώστας, ότι μου αρέσει να κάνουμε πρόβες και να ξαφνικά να ακούω τη γλώσσα μου. Ναι. Εγώ είμαι πολύ χαρούμενος δηλαδή που δουλεύω. Φυσικά είναι στα αγγλικά η παράσταση. Είναι στα αγγλικά. Όμως είναι αυτό που είπες, ναι, να μιλάμε ελληνικά και είναι σημαντικό αυτό. Επίσης είναι φοβερό το πώς αυτό το έργο του Αριστοφάνη που γράφτηκε το 411 νομίζω. Πόσο σημερινό είναι. Πόσο σημερινό είναι και πόσο η σκηνοθέτηδά μας κατάφερε να το τοποθετήσει χωροταξικά στο 2013 στο Λονδίνο. Ναι. Και είναι φοβερό πώς αυτές οι έννοιες του Αριστοφάνη έχουν ένα κατευθείαν αντίκρισμα στην σημερινή πραγματικότητα. Μάλιστα, ναι. Οπότε αυτό που μπορώ να πω από την πλευρά των ηθοποιών είναι ότι και εμείς βρεθήκαμε προεκπλήξεως αντιλαμβανόμενοι το ότι μπορεί αυτό το έργο να είναι τόσο σημερινό, τόσο σύγχρονο. Και τόσο αστείο, γιατί μιλάμε για μια κωμωδία. Βέβαια. Στην οποία, δηλαδή και όλα τα έργα του Αριστοφάνη, ο μεγαλύτερος φόβος είναι το αν μπορείς πια να γελάσεις με αυτά τα αστεία. Αυτά τα πράγματα, και όμως γελάς. Έχω κάνει κι εγώ Αριστοφάνη, πολύ Αριστοφάνη, και έχω παίξει την Λυσιστράτη. Τι είχατε κάνει? Είχα κάνει ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Δεν θα σας πω. Και εσείς δεν λέτε το ρόλο? Δεν λέτε ούτε το ρόλο. Μπορεί να είναι ο ίδιος ρόλος που κάθεται. Λοιπόν, ήταν μια μεγάλη επιτυχία. Είχαμε στο Art Theatre του Λονδίνου, κάναμε 18 παραστάσεις και ήταν τεράστια επιτυχία. Οπωσδήποτε, τώρα θέλω να σας ευχαριστήσω που ήρθατε εδώ. Εμείς ευχαριστούμε ότι θα έχουμε την ευκαιρία, βλέποντας και την παράσταση, να τα πούμε και από κοντά, έτσι, και να γελάσουμε εκεί και να τα επαναφέρουμε όλα αυτά που είχαμε πει και σε αυτή την συζήτηση. Έτσι, εν συντομία, έχετε άλλα σχέδια, εσύ Νίκο? Θα είμαι το καλοκαίρι, θα πάω στην Ελλάδα για κάποια γυρίσματα και την καινούργια ταινία του Βαφέα, που όπως είπα είναι ο πρώτος ουσιαστικά σκηνοθέτης που δούλεψα μαζί. Και για μένα είναι πολύ συγκινητικό αυτό, γιατί είναι η τρίτη φορά που θα συνεργαστούμε. Μάλιστα. Και το περιμένω πάρα πολύ. Πολύ ωραία. Θα περιμένουμε να δούμε και την ταινία όταν είναι στην αγορά. Εγώ προς το παρόν, από όσο ξέρω, είμαστε με την παράσταση της Λυσιστράτης. Είναι πολύ πιθανό το καλοκαίρι να βρεθούμε σε κάποιες θεατρικές σκηνές είτε της Ελλάδας είτε της Κύπρου. Αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουμε ακόμα. Ίσως δηλαδή. Βέβαια, μπορεί να έρθουμε και πολύ κοντά σας, λοιπόν, και στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Μάλιστα. Και να μας απολαύσετε κι εσείς από εκεί. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ και πάλι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα πάρα πολύ που ήρθατε σήμερα απόψε μαζί μας. Δύο καινούργια πρόσωπα λοιπόν στην εκπομπή μας, Faces, κυρίες και κύριοι. Κάπου εδώ και πάλι θα πρέπει να σας ευχαριστήσω που μείνατε μαζί μας. Μια καλή νύχτα και με την ευχή και την υπόσχεση από μένα ότι θα είμαστε και πάλι μαζί την ερχόμενη Κυριακή, την ίδια ώρα, με ένα καινούργιο πρόσωπο ή πρόσωπα. Μέχρι τότε, να προσέχετε τους εαυτούς σας. Εγώ σας αγαπώ και θα είμαι μαζί σας. Καλή νύχτα σας.